σ' αφήνω την καλονύχτια, αγάπη μου γραμμένη, και εγώ πάω ως το σπίτι μου με την καρδιά καμένη. Ζητώ και να με συμπαθήσεις το παραθύρι, θα κρίνω απόψε μην το κλείσεις. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων. Μας ακούτε μέσα από τους 98 και 7 στα FM, αλλά και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού. Είναι η μουσική Κιβωτός κοντά σας. Θοδός Μπαλαμάτσιας απόψε στον ήχο. Αλέξης Λιώλης στις επιλογές των τραγουδιών. Και καλεσμένος μας αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, ο Δημήτρης Ιφαντής, που τον ακούμε ήδη στο ξεκίνημά μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, έστω και έτσι λόγω της κατάστασης που ζούμε. Τι να κάνουμε, είναι κατάσταση τώρα που πρέπει όλοι να προσέχουμε, οφείλουμε δηλαδή να προσέχουμε, και είναι ο καιρός και ο χρόνος που μετριόμαστε, μετράει ο καθένας τις δυνάμεις του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή πού τοποθετεί ο καθένας μας τον εαυτό του. Συνειδητοποιημένο αυτό που λες, οπότε δεν σε βαραίνει όλο αυτό που ζούμε. Μάλλον το έχεις φιλοσοφήσει και το έχεις δει, νομίζω, από την πλευρά του την κοινωνική, ας πούμε, της κοινωνικής ευαισθησίας. Σαν καλλιτέχνης πρέπει, οφείλω δηλαδή να το επεξεργαστώ σύντομα αυτό το πράγμα, να βγάλω και τα θετικά, γιατί ουδέν είναι κακό να μην γες καλό. Όταν θα περάσει αυτός ο πόλεμος, αυτή η κατάσταση, ας πούμε, και αρχίζουν και κλείνουν οι πληγές, και μιλάω κυρίως για τους ανθρώπους που χαθήκανε, και μετά για τις οικονομικές συνέπειες που έχει όλη αυτή η κατάσταση σε όλους μας, ειδικά που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, αλλά και όχι μόνο, και με τον τουρισμό και με την εστίαση, όλοι αυτοί οι κλάδοι έχουν πληγεί, θα μας αφήσει, νομίζω,
θα μας κάνει μάλλον να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Η εποχή μετά κορονοϊού θα είναι μια νέα εποχή για όλους μας. Θα είναι μια νέα αντίληψη. Μάλλον θα βλέπουμε και θα αντιμετωπίζουμε αλλιώς τον κόσμο. Πιθανόν να έπρεπε να το κάνουμε αυτό χωρίς να χρειαστεί αυτή η μάστιγα χωρίς να χρειαστεί να το πληρώσουμε τόσο ακριβά δηλαδή. Αλλά είπαμε, και ο Ηράκλειτος έλεγε, πόλεμος πατήρ πάντων. Να ρωτήσω αν σου λείπουν τα live, οι συναυλίες, η επαφή με τον κόσμο, οι μουσικές σκηνές, όλα αυτά που θα έκανες υπό άλλες συνθήκες. Κοίταξε, επειδή τα τελευταία χρόνια εργάζομαι πολύ, δηλαδή εργάζομαι, κάνω μαθήματα τραγουδιού και οι δύο μήνες που μου μένουν χωρίς να εργάζομαι είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, που τότε είναι οι συναυλίες. Να σου πω ότι σκεφτόμουν από καιρό, από 2-3 χρόνια πριν, ότι θα ήθελα ένα χρόνο να σταματήσω να ξεκουραστώ, να σταματήσω τουλάχιστον τα live, να δω και εγώ τι θέλω να κάνω, ας πούμε, προς τα που θέλω να το πάω. Τελικά αυτό ήρθε λίγο πιο, ήρθε επιβεβλημένα από εξωτερικό παράγοντα. Και κοίταξε, οι καλλιτέχνες τώρα πρέπει, έχουμε χρέος να σηκώσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτού του βάρους που σηκώνει ο κόσμος. Τώρα είναι η δική μας δουλειά, δηλαδή. Μια καλή παράσταση θεατρική, μια καλή συναυλία δίνουν ενέργεια, και όλοι μας το έχουμε νιώσει αυτό, παιδί μου, που πήγαμε και είδαμε, ξέρω, ένα καλό έργο, είδαμε μια ωραία μουσική παράσταση και για μια εβδομάδα, για μέρες, ας πούμε, το σκεφτόμασταν μετά και πέραμε τα πάνω μας. Τώρα δυστυχώς λόγω της κατάστασης δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά εγώ, όπως και φαντάζομαι και περισσότεροι καλλιτέχνες, ετοιμάζουμε τα πολεμοφόδια, τα μουσικά μας πολεμοφόδια, τέλος πάντων εμείς οι μουσικοί, για να τα ρίξουμε με την καλή έννοια, να ψυχαγωγήσουμε, να διασκεδάσουμε, να πάρουμε ένα βάρος του κόσμου, που έτσι καλώς είναι και χρέος μας, είναι και μέρος της δουλειάς μας. Για να μην πω, η κατεξοχήν δουλειά μας πρέπει να είναι αυτή δηλαδή. Θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνεις μια συναυλία διαδικτυακή, όπως κάναν κάποιοι συνάδελφοί σου και στην καραντίνα της Άνοιξης και το νομίζω. Έκανα μία μικρή, δηλαδή μισή ώρα διάρκεια, εδώ για το Δήμο το δικό μας. Θα κάνω και μία για το Δήμο της Άρτας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το ίδιο. Ούτε καν σαν τηλεοπτικό γύρισμα δεν είναι το ίδιο. Γιατί και σε μία εκπομπή που θα βγεις, υπάρχει ένα κόνσεπτ, ξέρω εγώ, κάτι που θες να παρουσιάσεις ή κάτι που θέλει να παρουσιάσει η ίδια η εκπομπή. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις συναυλία. Δεν είναι συναυλία. Το πράγμα είναι για μένα, έτσι. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι λειτουργική και πρακτική και ο κόσμος να... Αλλά εμένα προσωπικά δεν με γεμίζει. Είναι πολύ, πώς να το πω, άοσμο, άχρωμο. Δεν έχει ουσία. Δηλαδή, αν δεν είναι... Πρέπει τον άλλον να τον έχεις εκεί, να σε βλέπει, να τον ακούς, να τον μυρίζεις, να πιάσεις το γέλιο του, να πιάσεις ένα σχόλιο από κάτω, να απαντήσεις, να δώσεις ρυθμό, να πάρεις ρυθμό. Είναι αλλιώς. Σαφέστατα είναι αλλιώς. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση του καλλιτέχνη με το κοινό που είναι πολύ έντονη και πολύ ζωντανή, ευτυχώς, και στα δικά σου τα live. Ναι. Η καλονιθιά που ακούσαμε ξεκινώντας την εκπομπή ήταν καλότυχη, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, έχω... τώρα είμαι σχεδόν τρεις δεκαετίες έχω κλείσει μάλλον τρεις δεκαετίες στο τραγούδι και έχω μπει στην τρίτη δεκαετία όσον αφορά τη δισκογραφία, δηλαδή εδώ και 23 χρόνια μιλάω για τη δισκογραφία. Μέσα σε αυτά τα χρόνια είχα την τύχη να συνεργαστώ με τους σπουδαιότερους, θα έλεγα, συνθέτες και τραγουδιστές, όπως ο Θοδωράκης, η Πρωτοψάλτη, η Αλεξίου, η Γαλάνη, πολλοί κόσμος. Δηλαδή σχεδόν δεν έχω παίξει με το Σαββόπουλο και με τη Βιτάλη. Αυτό λέω συνέχεια. Σχεδόν με τους άλλους, έστω και για μια φορά, έχω βρεθεί στην ίδια σκηνή. Έχω πάρει εμπειρίες και αυτές τις εμπειρίες και την άποψή μου, τέλος πάντων, όσον αφορά τη μουσική, για τον δρόμο της μουσικής, φροντίζω και τα καταθέτω στους μαθητές μου, και είναι και το καμάρι μου δηλαδή. Είναι μια απίστευτη σχέση αυτή του δασκάλου και του μαθητή. Τους αγαπώ και με αγαπάνε, το νιώθω δηλαδή και εκείνη. Αλλά κυρίως είναι
το έργο που αισθάνομαι ότι θα αφήσω κάποια στιγμή πίσω μου. Δηλαδή, θέλω, ονειρεύομαι σαν δάσκαλος να αφήσω τουλάχιστον 2 καλύτερους από μένα. Για να μην πω 10, αλλά ούτε έναν που μπορεί να είναι κατά δίκη, αλλά τουλάχιστον λέω 2 καλύτερους από μένα πρέπει να αφήσω. Ένα όνειρο λοιπόν είναι αυτό. Τον ένα ήδη τον έχω κάνει, τουλάχιστον σαν μουσικό. Τώρα, το δεύτερο μου όνειρο είναι ότι εμείς εδώ στην Ήπειρο έχουμε τα Χαβάδια. Τα ξέρεις τα Χαβάδια εσύ, Αλέξανδρε? Τα ξέρω, Δημήτρη. Μπράβο, λοιπόν. Ο περισσότερος κόσμος δεν τα ξέρει. Τα Χαβάδια ή στιχοπλάκια που τα λέγαμε, είναι οι Ηπειρώτικες Μαντινάδες, οι οποίες τις τραγουδούσαμε σε γλέντια, στα Γιάννενα ή στο Ζαγόρι, μάλλον στο τέλος του γλέντιου. Ερωτικές, σκοπτικές, για την ξενιτιά, για το θάνατο. Λοιπόν, και επειδή βλέπω ότι έτσι όπως εγώ το αισθάνομαι, έτσι, αισθάνομαι λοιπόν ότι η μουσική μας, η παραδοσιακή μουσική δεν εμπλουτίζεται. Και αν εμπλουτίζεται, αν πέφτει νέος γόνος, είναι κακός γόνος τις περισσότερες φορές. Με κίνδυνο αυτά που σήμερα γελάμε και τα λέμε σκυλοδημοτικά, αυτά μετά από 50 χρόνια θα κινδυνεύουν στις επόμενες γενιές να θεωρούνται παραδοσιακά τραγούδια. Λοιπόν, και ονειρεύομαι κάποια στιγμή να δημιουργηθεί μια σελίδα, μια πλατφόρμα. Αυτό το ψάχνω εδώ και 2 χρόνια τώρα, να δω πώς θα το κάνω. Όπου θα παίρνεις εσύ, ας πούμε, θα γράφεις μια ματινάδα που την ήξερες από τον παππού σου, τον θείο σου, αλλά και μια δική σου. Λέω, είμαστε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια Ηπειρώτες απανταχού. Και ένας στους 1000 να γράφει, ένας στους 1000, έχουμε 3000 υποψήφιους στιχοπλόκους. Και πάλι ο 1% να γράφει από αυτούς. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που περιμένει με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει τους στίχους του, και αυτά η μουσική εδώ του τόπου μας, οι υπεπειραμένοι, να τα κάνουν τραγούδια και να στηθεί ένας διαγωνισμός παραδοσιακού τραγουδιού και πολυφωνικού τραγουδιού. Αυτόν τον ονειρεύομαι κυρίως στο Πογόνι, μιας και το Πογόνι κουβαλάει πάνω του μια τεράστια παράδοση 2.500 ετών μουσικής και μελωδίας και κλίμακας αυτής της πεντατονικής που λέμε. Και έτσι μετά από χρόνια να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε όσο οφείλουμε την, σωστά όμως, την παραδοσιακή μας μουσική. Γι' αυτό λοιπόν έκανα ένα μεγάλο κύκλο για να φτάσω στην Καλαμιθιά. Μαζί με αυτά, μαζί με τους μαθητές, μαζί με αυτό το πράγμα που ονειρεύομαι για τα Χαβάδια, κάνω και κάποιες διασκευές που προτείνω, φαντάζομαι χωρίς, εγώ τουλάχιστον τραγουδιστικά δεν αλλοιώνω τη μελωδία. Το μόνο που κάνω είναι εναρμονίζω αλλιώς τη μελωδία, την εμπλουτίσω λίγο παραπάνω. Φροντίζοντας έτσι τουλάχιστον με τη δική μου συνθήκη να μην την προσβάλλω, γιατί πρώτα απ' όλα τη σέβομαι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι, και το βλέπω δηλαδή, ότι αντιδρούν άνθρωποι, νέοι, και προσεγγίζουν το ηπειρώτικο τραγούδι περισσότεροι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πηγαίνω στο Ζαγόρι, σε ένα μαγαζί, και να ακούω ηπειρώτικα. Να πηγαίνω στα Τζουμέργα, σε μια ταβέρνα, και να ακούω ηπειρώτικα. Ξέρεις, πηγαίνεις στην Κρήτη και η Κρήτη, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ, μέσα ακούς κριτικά. Στην Κρήτη λοιπόν είναι ο Τζουγανάκης, είναι ο Χαρούλης, είναι η Χαΐνιδες, είναι ο Σκουλάς, ο Λουδοβίκος, ο Νιγιός, και πάρα πολύ μουσική που θα λέγαμε ότι κάνουν το έντεχνο κριτικό. Εγώ κάνω το έντεχνο ηπειρώτικο. Φροντίζοντας πάντα, λέω, μέσα από τη δική μου συνθήκη, όπως εγώ το νιώθω, να μην το προσβάλλω, γιατί κυρίως το σέβομαι και το λατρεύω. Και μέσα από αυτό να το ανοίξω για να μπορέσω να προσεγγίσω και άλλο κόσμο. Να κάνω τους ανθρώπους, τους υπηρώντες, αλλά και τους μη υπηρώντες, να αγαπήσουν χωρίς ενοχές την παραδοσιακή μας μουσική. Ήταν δύσκολο να επιλέξεις τα τραγούδια αυτά που υπάρχουν στα δύο άλμπουμ που αποτελούν το συνοδεύοντας? Όχι, το έκανα πολύ αθόρμητα και σε μια εποχή που δεν τα είχα ψάξει και πάρα πολύ. Δηλαδή, όλα τα χρόνια που ζούσα στην Αθήνα, εντάξει, τραγουδούσα κάποια ηπειρώτικα, αλλά όπως ούτε καν είχα σκύψει πάνω το ζωτεδί μου να τα δω πιο μουσικολογικά, να τα αναλύσω, δηλαδή στην κλίμακα, στα γυρίσματα και σε αυτά. Τα τελευταία χρόνια που ζω πια στα Γιάννενα, κάποια στιγμή, μια και είμαι εδώ, είναι ο τόπος,
είναι το περιβάλλον, ρε παιδί μου, που σε προσελκύει και σε παρακινεί, εμένα τουλάχιστον, να τα ψάξω παραπάνω. Όχι, είναι τραγούδια που, και γι' αυτό και τα έχω στις σειρούλες, φαντάζομαι ότι ο καθένας μπορεί να τα ακούσει στο αυτοκίνητο, να τα βάλει σε μια εκδήλωση, ξέρω εγώ, σε μια γιορτή, σε ένα γάμο, να τα ακούσει να τον συνοδεύσουν. Ακόμα και στο σπίτι του, χωρίς αφορμές τέτοιου είδους γιορτών ή συμβάντων. Και νομίζω είναι μια πολύ αξιοπρεπή δουλειά. Παρόλα αυτά, λέω ότι τραγουδιστικά θα μπορούσα να τα πω ακόμα καλύτερα τώρα, αλλά και ίσως και σε 2 χρόνια, 3 χρόνια, ίσως ακόμα καλύτερα, γιατί σου λέω ότι τώρα τα τελευταία χρόνια έχω σκύψει και μελετάω σχεδόν μόνο τα δικά μας τα παραδοσιακά, και ιδιαίτερα τα υπογονήσω, μιας και κατάγομαι από το υπογόνι, γιατί χάνεσαι κάποιος, δηλαδή που σε μια κτίνα 60 χιλιόμετρων από τα Γιάννενα, έχεις άλλα ακούσματα στο Πογόνι, άλλα στο Σαγόρι, άλλα στο Μέτσοβο, άλλα στα Τζουμέρκα, άλλα στην Κόνιτσα, και πραγματικά χάνεσαι. Και σκέφτηκα ότι, μιας και είμαι Πογόνι, ίσως να πρέπει να δώσω λίγο περισσότερο το βάρος. Να εστιάσεις εκεί. Στον τόπο μου, μιας και θεωρώ τουλάχιστον ότι μπορώ να τα προσεγγίσω πιο εύκολα από ότι να τραγουδήσω κάτι που έρχεται από τα Τζουμέρκα. Υλικό υπάρχει έτσι κι αλλιώς, εδώ είσαι, καλά να είσαι και για μια επόμενη τέτοιου είδους δουλειά. Το τραγούδι το καινούργιο, το Δημήτρη, αυτό το τραγούδι που το ακούμε και μας αρέσει και το έχουμε ήδη αγαπήσει, «Τα χίλια αύριο», πώς γεννήθηκε, πώς γράφτηκε, ποια ανάγκη σου το υπαγόρευσε? Αυτό γράφτηκε στην προηγούμενη καραντίνα. Δεν υπάρχει κάποια καθοδήγηση. Όταν ένας δημιουργός, ο παιδί μου, θέλει να γράψει, αφήνει το τραγούδι να τον πάει. Δηλαδή, έμπαιναν οι λέξεις και η μελωδία μόνο τους, κουμπώνανε. Βέβαια, αυτό δουλεύτηκε και ξαναδουλεύτηκε και απορρίφθηκε και το ξανακράτησα πίσω μετά από καιρό και το ξαναγύρισα και το άλλαξα πάλι. Ένα τραγούδι για να γίνει θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Ένα τραγούδι και μόνο. Δούλεψες ταυτόχρονα και τη μουσική και τα λόγια ή υπήρχε, ναι, κάτι? Συνήθως εμείς που γράφουμε και στίχο και μουσική, θα δουλεύουμε παράλληλα. Τουλάχιστον με όσους έχω μιλήσει, το Λιβαδά, το Κοντονιά, όσοι, δηλαδή θαλασσινός, όσοι γράφουν και στίχο και μελωδία μαζί, θα δουλεύουμε παράλληλα. Και γι' αυτό σου λέω, σε πάει εκεί που θέλει αυτό, γιατί εσύ μπορεί να επιλέγεις ένα φωτεινό λίγο που να μην κουμπώνει με μια πιο σκοτεινή μελωδία, ή το αντίθετο, και να πρέπει να αλλάξεις κάτι από τα δύο, γιατί άλλο να κυνηγάς και άλλο να βρίσκεις. Πάντως, το χίλια αύριο είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ, που κάνει αίσθηση στις παραστάσεις, γιατί τώρα είπαμε δεν παίζουμε, και έρχεται να κουμπώσει μαζί με τον Παραβάτη, το προηγούμενο κομμάτι που είχα κάνει μαζί με το ένα δικό μου κομμάτι που είχαμε τραγουδήσει μαζί με το Μάλαμα. Με το Σοκράτη Μάλαμα, ναι. Ναι. Είναι δύο τραγούδια τα τελευταία που τα καμαρώνω, δηλαδή τα αγαπώ πολύ και τα καμαρώνω. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο, αυτό τώρα που, να δεις τώρα τι κάνω, σε κάθε καραντίνα. Τώρα λοιπόν μαθαίνω κλαρινοφλογέρα. Τι είναι αυτό, θα σου πω να γελάσεις. Είδα από έναν Ρωμά από τον Παρακάλαμο μου, που είχε πάρει μια μπουκαδόρα από κλαρίνο και την σφήνωσε σε ένα σωλήνα καλοριφέρι, άνοιξε 6 τρύπες και έπαιζε. Και το έκανα κι εγώ, ας πούμε, και τώρα κάθομαι και μαθαίνω κλαρινοφλογέρα, και είναι απίστευτο, που μου αρέσει και με γεμίζει πάρα πολύ. Δισκογραφικά όμως έχω κάνει και μια ηχογράφηση, μια ζωντανή ηχογράφηση κάναμε το Μάρτιο μαζί με τον Μάνο Χαλινοτόπουλο, τον Βαγγέλη τον Καρύπη, ο Μάνος στο κλαρίνο, ο Βαγγέλης Καρύπη στα ακουστά, και εδώ το καμάρι μας εδώ, ο Γιάννης ο Κυρινικηρίδης, ένας απίστευτος πιανισαράς εδώ ντόπιος, Γιαννιώτης καμάρι της πόλης μας. Κάναμε ένα live καταπληκτικό σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο στο Χαϊδάρι, στο Γραμματόσημο, που και αυτό το έχει πειρώτησει ο Γιάννης ο Στήλιος. Και περιμένω όταν ανοίξουν οι δρόμοι και μου επιτραπεί να πάω στην Αθήνα για να το επεξεργαστώ, να το μιξάρουμε, να το μαθεράρουμε, να το ετοιμάσουμε. Είναι πάρα πολύ. Να κυκλοφορήσει και αυτό, λες, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Τα χίλια αύριο πρόκειται να ενταχθούν σε ένα μελλοντικό σου δίσκο με τα αγούδια
Όχι παραδοσιακά τέτοιου είδους δηλαδή, ή το αφήνεις και, και όπως βγει και όπως πάει. Το αφήνω Αλέξο και όπως βγει, γιατί ξέρεις κάτι, είναι πολύ δύσκολο και πολύ παράδοξο πια αυτό που γίνεται πια με τα ραδιόφωνα, δηλαδή ειδικά τα μεγάλα, τα αθηναϊκά ραδιόφωνα έχουν μια μεγάλη επιφύλαξη κάθε φορά που έρχεται ένα καινούργιο τραγούδι. Με αποτέλεσμα να παίζουν σχεδόν μόνο παλιά τραγούδια και συγκεκριμένους καλλιτέχνες τις περισσότερες φορές. Αυτό λοιπόν κάνει όλους τους υπόλοιπους, τους αποθαρρύνει στο να ενεργήσουν και να κάνουν πράγματα. Φυσικά όμως δεν είναι μόνο τα ραδιόφωνα, είναι και ο κόσμος που και οφείλουμε δηλαδή όλοι μας να σκεφτόμαστε και τον κόσμο που μας αγαπάει, που μας εμπιστεύεται και να του προτείνουμε και να δείχνουμε ότι είμαστε ζωντανοί καλλιτεχνικά και ότι προτείνουμε πράγματα. Τώρα, το χίλιο αύριο δεν ξέρω, μπορεί να γράψω και άλλο ένα, να γράψω και ακόμα ένα και να βγει ένα σιγκλάκι ή να κάνει και το περιττό να μιλάμε πριν 4-5 χρόνια και αυτό δεν έχει μπει κάπου. Εντάξει. Από σένα πάντως ο κόσμος, Δημήτρη Παράπονο, δεν έχει ότι μένει σαν ενεργός και δεν από καιρούς και όν τροφοδοτείς, μας δίνεις τα αγούδια σου και δίνεις το παρόν σου έτσι και αλλιώς το δημιουργικό πέρα από το ερμηνευτικό και τις εμφανίσεις. Ξέρεις κάτι, αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική, αλλά κυρίως αγαπώ πολύ τη δουλειά και αγαπώ πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν. Παλιότερα συνεργαζόμαστε τέλος πάντων με το Δωράκι, με τη Λαϊκή Ορχήστρα, και μια φορά στο σπίτι του μας είχε πει, λέει, 8 ώρες την ημέρα καθόμουν στο πιάνο. Δεν είχα να παραδώσω έργο. Όπως ο εργάτης λέει, δουλεύει το 8 ώρο του, έτσι πρέπει να δουλεύω κι εγώ. Και από τότε αυτό μου έχει γίνει σημαία και λέω, ρε, όταν ο Θοδωράκης δούλευε τέλος πάντων τόσες ώρες, εγώ πόσες ώρες πρέπει να δουλέψω. Έτσι είναι. Και κάθε φορά, ας πούμε, κοίταξε, ήρθα, όταν ήρθα στα Γιάννα δεν έπαιζα λαούτ. Ασχολήθηκα με το λαούτ. Μετά την προηγούμενη καραντίνα, εκτός από τα χίλια αύριο, ξέρω εγώ, και κάποια άλλα τραγούδια που έγραψα, αλλά αυτό επέλεξε να βγάλω, να επικοινωνήσω, ασχολήθηκα με την μικρή τη φλογέρα, του τσομπάνου φλογέρα. Τώρα ασχολούμαι με κάτι άλλο. Δηλαδή, γράφω πολλές ώρες στη μουσική, αλλά είναι και το κέφι μου. Τώρα, ας πούμε, φτιάχνω την επόμενη παράσταση που ψάχνω να βρω κείμενα, ψάχνω να βρω μικρά ανεκδοτάκια, παροιμίες. Να είναι δηλαδή, να έρχεται ο κόσμος να βλέπει κάτι 2-3 ώρες, αλλά να παίρνει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί. Και γι' αυτό και πρέπει και εμείς να δουλέψουμε. Και εγώ πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ. Δηλαδή για να βρω ένα κείμενο που, ένα αστιάκι ας πούμε, ή μια παρουσίαση που μπορεί να κρατάει μισό λεπτό, εγώ μπορεί να δουλέψω 15 μέρες για αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γράψω, να στήσω μέχρι να καταλήξω, ας πούμε, και να είναι μια αράδα που θα κρατάει μισό λεπτό. Αλλά έτσι είναι αυτή η δουλειά. Επειδή έχουμε περάσει το χρόνο, δύο ερωτήσεις πολύ σύντομες. Ονειρεύεσαι κάποια συνεργασία σκηνική που δεν έχεις κάνει μέχρι στιγμής? Μας είπες Σαββόπουλο και Βιτάλη ίσως. Σαββόπουλο και Βιτάλη ίσως, με τους περισσότερους. Δηλαδή έχω πάρει, όχι ότι θα με στενοχωρούσε, ξέρω εγώ, να ξαναπέξω μαζί, αλλά τη Βιτάλη τη θαυμάζω, όπως επίσης και του Σαββόπουλο. Και κάτι τελευταίο, σου δίνει περισσότερη ασφάλεια να γράφεις εσύ το στίχο στο τραγούδι σου? Ναι. Ναι. Γιατί κατά καιρούς μου στέλνει κόσμος, αρκετοί στο Facebook ας πούμε, στίχους, αλλά αυτό τους εξηγώ. Αν υπάρχει ένας στίχος που τον βάζω μόνος μου και τα τραγούδια μου είναι απλώς καλά, δεν θα έπαιρνα ποτέ κάτι κάτω του απλώς καλά. Δηλαδή, και έτσι γράφοντας μόνος μου το στίχο, τουλάχιστον έχω, ρε παιδί μου, τον καθησυχασμό ότι τουλάχιστον εγώ για τη δική μου, το δικό μου επίπεδο που εγώ θεωρώ ως καλλιτέχνης ότι πρέπει να τραγουδήσω, ότι τραγουδάω τουλάχιστον καλά. Καλό στίχο, γιατί ο στίχος είναι η μελωδία θα ανοίξει την καρδιά του ανθρώπου και ο στίχος είναι αυτός που είναι ο σπόρος που θα του φυτέψει μέσα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί έχουμε περάσει το χρόνο των διαφημίσεων. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους μας, στους πατριώτες μου, και να ένα 2021 καλύτερο και
πάνω σε στάχτη των καμένων ονείρων, των καμένων χρημάτων, ας πούμε, που μπορεί να χάσαμε, εκεί να χτίσουμε τα καινούργια μας όνειρα. Εμείς σου ευχόμαστε να είσαι γεώς και δημιουργικός πάντα και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ευχαριστώ και πολύ. Να σε απολαμβάνουμε και εμείς μέσα από τα αγούδια, μέσα από τις ζωντανές σου εμφανίσεις, και να είναι καλό τάξιδα τα χίλια αύριο που ήδη νομίζω πνέουν με όριο άνεμο, και ας είναι καινούργιο το αγούδι νεογέννητο. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου νύχτα, Δημήτρη. Καλή σου συνέχεια, ευχαριστώ. Ήταν ο Δημήτρης Ιφαντής. Θα δω, είπαμε να ακούσουμε το καινούργιο του αγούδι, χίλια αύριο. Δρόμος μακρύς της Κυριακής και μια βροχή τσιγκάνα κοροϊδεύει. Μαύρος καφές πικρός σαν χθες, ένα γιατί στους δρόμους ζητιανεύει. Ήσουν εκεί με στη σιωπή να μου κρατάς τη σκέψη στο τιμόνι. Μια εκδρομή σε μια ρογμή βρίσκει ένα φως στο νου μου και τρυπώνει. Ξέρεις μες τις ψευδεστήσεις μου να μπαίνεις, το φθινόπωρο γεμίζεις με σκιές. Αν και ξέχασες να με καταλαβαίνεις, χίλια αύριο αλλάζω για ένα χθες. Έξω φυσά, μάτια κλειστά, στην απουσία σου ξανά ποζάρεις. Ήσουν εκεί μες στη βροχή, ήρθες μια βόλτα πάλι να με πάρει. Μες τις ψευδεστήσεις μου να μπαίνεις, το φθινόπωρο γεμίζεις με σκιές. Αν και ξέχασες να με καταλαβαίνεις, χίλια αύριο αλλάζω για ένα χθες. Ξέρεις μες τις ψευδεστήσεις μου να μπαίνεις, φθινόπωρο γεμίζεις με σκιές. Αν και ξέχασες να με καταλαβαίνεις, χίλια αύριο αλλάζω για ένα χθες. Χίλια αύριο αλλάζω για ένα χθες. Να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός δικός μου, η θάλασσα
στα μέτρα μου. Πώς να με κάνουν να τον δω τον ήλιο μ' άλλα μάτια. Είπαμε στην απόψινή μουσική Κιβωτό να συναντήσουμε δύο συντοπίτες μας καλλιτέχνες. Στο πρώτο μέρος συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Ιφαντή. Ο Θανάσης Καρακιώτης είναι αυτός που τραγουδά το «Πώς να σωπάσω». Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Θανάση. Καλησπέρα. Καλησπέρα Αλέξη. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς όρισες τα πάντα ή έστω και έτσι. Έστω και έτσι. Εμείς πήραμε μια μικρή γεύση από ένα τραγούδι που δεν είναι δικό σου, από το «Πώς να σωπάσω», που όμως η δική σου ερμηνεία μας αρέσει πολύ. Πολύ χαίρομαι και δεν στην πορεία το συνειδητοποιήσω ότι είμαι εγώ. Α, μάλιστα. Ναι. Εσύ, Θανάση, πέρα από ένα καινούργιο τραγούδι που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά στην εκπομπή, κουβαλάς στις αποσκευές σου, μάλλον οι δισκογραφικές αποσκευές δεν είναι άδειες. Όχι, όχι. Ευτυχώς. Ναι, είναι το τραγούδι, το καινούργιο αυτό που βγήκε τώρα, πριν από μερικές εβδομάδες, mm-hmm. είναι ο προάγγελος του δεύτερου δίσκου. Είχαμε παρουσιάσει, είχαμε κάνει και στο στούντιο, αν θυμάστε, είχαμε παρουσιάσει το πρώτο δίσκο με το Τρελού τα Σύνεργα. Βεβαίως. Είχαμε κάνει και παρέα τότε που το είχαν επιτρέψει συνθήκες και ελπίζω να κάνουμε και τον επόμενο κάποια στιγμή έτσι. Με πολύ χαρά. Ναι. Με το καλό να τον ετοιμάσεις εσύ και με πολύ χαρά να τον παρουσιάσουμε και εδώ. Ναι. Επομένως, η πρώτη σου δισκογραφική εμπειρία ήταν καλή, ήταν θετική, ήταν καλότυχη για να κάνεις το επόμενο βήμα. Ναι. Mm. Ήτανε με το Τρελού τα Σύνεργα. Τότε είχα συνεργαστεί με τον Γιώργο Ανδρέου στην ενορχίστρωση και την καλλιτεχνική επιμέλεια όλου του δίσκου. Κυκλοφορεί από τη Μήνος. Mm-hmm. Ήτανε τα πρώτα τραγούδια που θεώρησα ότι έπρεπε να δημοσιοποιηθούν, που θεώρησα ότι είναι ένα στίγμα αυτού που έχω μέσα μου, γιατί άρχισα να κάνω δίσκο. Και από ό,τι και τώρα που το σκέφτομαι, εντάξει, τελικά ήταν όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Καλώς άρχισα να κάνω, γιατί τώρα ακούω τα τραγούδια και το πρώτο δίσκο και δεν έχω μετανιώσει για κάτι προς το παρόν. Εννοήσου να παρόν και με συναυλίες και με εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές και στην πόλη μας και στην Αθήνα βεβαίως, όπου ζεις. Ο δίσκος καθυστέρησε από ό,τι μας είπες, ναι. Ναι. Είναι τελικά ο δίσκος, Θανάση, για ένα νέο άνθρωπο του χώρου, είναι ακόμα μια καλή αποσκευή στην πορεία του, στο τραγούδι? Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το τι σε ενδιαφέρει ακριβώς. Εμένα εξ αρχής με ενδιέφερε να έχω δικές μου δημιουργίες και να έχω, δηλαδή, η δισκογραφία, πάντα στο μυαλό μου είχα τη δισκογραφία. Ήθελα τραγούδια να γράφω, να παιδεύομαι πολύ με το τραγούδι και το στίχο και τη μουσική και την ερμηνεία του και σιγά σιγά να γεμίζει μια βιβλιοθήκη, έτσι, μια αποθήκη, να υπάρχει κάτι που να δείχνει ένα δικό μου τρόπο, ένα δικό μου τρόπο κοινωνίας. Οπότε η δισκογραφία για μένα είναι κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως, αλλά είναι, το θεωρώ λίγο πιο σημαντικό από το να μόνο να τραγουδούσα, για παράδειγμα. Δίνω, mm-hmm. Γι' αυτό και παλεύω πάρα πολύ με τη δημιουργία. Δεν ακούγεται καθόλου κάπως με την αρνητική έννοια. Είναι έτσι κι αλλιώς ο δίσκος το επιστέγασμα μιας δουλειάς και μιας παρουσίας και κάτι που μένει έτσι μέσα στο χρόνο και ο χρόνος μετά θα κάνει τα δικά του με τη δουλειά όλων έτσι κι αλλιώς. Μίλησες για ένα δικό σου τρόπο, Θανάση. Αυτό μπορείς να μας το περιγράψεις? Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Πώς τον ορίζεις μέσα σου εσύ?
Αυτό κουβαλάει πάρα πολύ εικόνες, γιατί είμαι άνθρωπος που δουλεύω με εικόνες γενικότερα και στην καθημερινότητά μου. Πολλά βιώματα, μυρωδιές, χρώματα και ψυχολογικές μεταπτώσεις. Κουβαλάει ήπειρο, ας πούμε, αρκετή. Κουβαλάει πολύ ήπειρο. Mm-hmm. Κουβαλάει μία μου πατρίδα, λοιπόν, είναι Ήπειρος, η άλλη είναι Μακεδονία, από την πλευρά της μαμάς. Και κουβαλάει και τα δύο πράγματα πάρα πολύ. Και γιατί έχω επαφές με τα χωριά μου και τα δύο. Έχω ακούσει πολύ τους ντόπιους μουσικούς. Έχω συγκρατήσει πώς παίζανε, έβλεπα τα χέρια τους. Όποτε έχω την ευκαιρία ακούω κάτι τέτοιο, δηλαδή θέλω πάντα να πηγαίνω να ακούω κάποιον ντόπιο μουσικό και ας διαφωνώ σε κάποια πράγματα. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό για μένα, γιατί μένει μέσα μου, υπάρχει μέσα μου, υπάρχουν μέσα μου πάρα πολύ και τα χρώματα και οι ήχοι της φύσης από τα μέρη που κατάγομαι, και προσπαθώ αυτά, πάντα το λέω αυτό, σε ένα συνδυασμό με το τώρα, γιατί θεωρώ χρέος το καλλιτέχνη να φουγκράζει το σήμερα, να κοιτάει γύρω του τώρα και ίσως και στο μέλλον, αν έχει την δυνατότητα, την ικανότητα, και όλα αυτά να αναπαντρεύονται και να βγαίνει το στίγμα, το δικό μου εδώ πέρα. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει μια δυνατή επιρροή από ένα δημιουργό, από ένα Έλληνα συνθέτη, από ένα Έλληνα τραγουδοποιό, που την κουβαλάς πολύ δυνατά μέσα σου και που σε επηρέασε πολύ στην έκφρασή σου, στην έμπνευσή σου. Από έναν συγκεκριμένο δεν νομίζω, αλλά είναι αρκετή. Δηλαδή έχει παίξει σίγουρα ρόλο, έχει παίξει ο Σταύρος Κογιουμτζής, έχει παίξει ο Μάνος Ελευθερίου, έχει παίξει ο Μάνος Λοΐζος, ο Χατζηδάκης σε πράγματα λίγο πιο έτσι όσον αφορά την αρμονία της μουσικής, για να ξεφύγουμε λίγο. Μιλάμε από Έλληνες, έτσι. Mm-hmm. Από Έλληνες, ναι. Υπάρχουν, δηλαδή είμαι θαυμαστής του Bruce Springsteen, τον Deep Purple παλιότερα, του Sting. Δηλαδή, όλα αυτά τα έχω ακούσει και τα ακούω. Σήμερα άκουγα Bruce Springsteen, για παράδειγμα, αρκετά. Αυτά εννοείται πως είναι επιρροές και έχουν καθορίσει τον τρόπο που θα γράψω τραγούδι, γιατί γεννιόμαστε και ακούμε, έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γεννιέσαι και ακούς. Όταν ακούς τα τραγούδια που έχουν γραφτεί, τα αγαπάς, συγκινείσαι, βλέπεις εσένα μέσα από τα τραγούδια των άλλων, ζηλεύεις με την καλή έννοια και πας κάπου αν έχεις τη δυνατότητα να γράψεις. Και να ρωτήσω, να κάνω την ίδια ερώτηση και σε εσένα, όπως και στο Δημήτρη Φαντή λίγο πριν. Το να γράφεις εσύ τους στίχους των τραγουδιών σε κάνει περισσότερο ασφαλή? Εδώ υπάρχει το εξής πρακτικό, ξέρεις Αλέξη, είναι ότι πολλές φορές αυτοί που αυτοαποκαλούμαστε τραγουδοποιοί φτιάχνουμε καμιά φορά συχνά, τουλάχιστον με εμένα συμβαίνει, φτιάχνουμε μελωδίες πρώτα. Όχι ολοκληρωμένες απαραίτητα, μπορεί να φτιάξουμε μια μελωδία που τη θεωρούμε εισαγωγή, μια μελωδία που τη θεωρούμε για ρεφρέν. Οπότε εκεί πέρα, πάνω στη μουσική, εγώ αισθάνομαι πιο ασφαλής να πάω να βάλω εγώ μετά τον στίχο. Γιατί είναι και λίγο, αν δώσεις σε στιχουργό εύκολα κάτι τέτοιο, δεν θα στο... μπορεί να ζοριστεί λίγο, γιατί θέλουν οι στιχουργοί να γράφουν κυρίως ελεύθερα, χωρίς να έχουν κάποια έτοιμη μουσική φόρμα ή πιο πολύ, έτσι. Δεν θα συναντηθεί ενδεχομένως στην περίπτωση αυτή η δική σου σύλληψη με τη δική του έμπνευση. Θα πάει αλλού το τραγούδι εκείνος και αλλού εσύ. Ναι, βέβαια, ίσως. Υπάρχει πιθανότητα να βγει κάτι πολύ όμορφο από αυτό. Σίγουρα. Απλώς δεν θέλω και εγώ να ταλαιπωρώ τους στιγουργούς. Δηλαδή, όταν έχω ξεκινήσει μελωδίες, αν οι μελωδίες είναι μισοέτοιμες, mm-hmm. ένα 10, 30, 20 και 50%, εκεί πέρα μετά κάθομαι και δουλεύω το στίχο μόνος μου. Τώρα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πολύ ανοιχτός σε στίχους άλλων, και είχα και στο πρώτο δίσκο, και σε αυτόν το δίσκο έχω έναν στίχο του πατέρα μου. Mm-hmm. Και εννοείται ότι παίρνω και με χαρά κάθομαι και το κάνω μετά. Απλώς επειδή προτρέχει πολλές φορές η μελωδία, η μουσική, εκεί πέρα αποφασίζω να το κάνω μετά μόνος μου. Πες μας για τα μπερδέματα. Τα μπερδέματα, το ρεφρέν στα μπερδέματα, όπως είναι αυτή τη στιγμή και η μελωδία και ο στίχος, γραφήκανε μέσα σε ένα δεκάλεπτο, πεντάλεπτο. Ένα βράδυ που γρατζουνούσα την κιθάρα και μπορεί να χάζευε και τηλεόραση ταυτόχρονα, στο μιού της νύχτας αυτό κάνω. Mm-hmm. Και περάσανε γύρω στα
3 χρόνια. Γιατί κάνω το εξής, πολλές φορές φτιάχνω κάτι στην κιθάρα ή στην μια μελωδιά, ένα στίχο κάτι, το αφήνω μετά μέσα μου να δω, θα με ξανενοχλήσει κάποια στιγμή στο μέλλον, μετά από λίγους μήνες. Για μένα πολλές φορές αυτό αποτελεί κριτήριο. Οπότε με ξανενόχλησε και άρχισα σιγά σιγά λοιπόν να το προχωράω. Λίγο τη μελωδία, λίγο το στίχο και έτσι φτιάχτηκαν τα μπερδέματα. Είναι ο προάγγελος του δίσκου που θα... Ο δίσκος έχει ετοιμαστεί, λέγεται «Της Χαραυγής στο ΑΧ». Έχει ετοιμαστεί, έχουμε ολοκληρώσει το στούντιο από 15 Οκτωβρίου. Απλώς αποφασίσαμε την εταιρεία το 8 να βγάλουμε πρώτα τα μπερδέματα και τέλη Γενάρη, καλώς χρονοπραγμάτων, να βγει ολόκληρος ο δίσκος. Μάλιστα, μάλιστα. Καλό τάξη εδώ και το τραγούδι αυτό και με το καλό να έχουμε βεβαίως και ολοκληρωμένο το άλμπουμ. Από μια καινούργια εταιρεία το 8ο αξίζει να κάνουμε μία έστω για κάθε δευτερόλεπτα. Μια εταιρεία η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά και έχει στεγάσει καλλιτέχνες, τραγουδοποιούς, συνθέτες, ερμηνευτές που αγαπάνε το τραγούδι και που βρίσκουν, νιώθω, μία ζεστασιά και μία αντίληψη που να πορευτούν πάνω στο τραγούδι. Μία αντίληψη που θέλει το τραγούδι τέχνη. Ακριβώς όπως το λες. Γιατί ξέρεις, πίσω από εταιρείες, πίσω από label, πίσω από ονόματα, κρύβονται άνθρωποι. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων πίσω από το 8ο, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, είναι γνώστες αυτού που κάνουν, αγαπάνε το τραγούδι, έχουν αληθινό κίνητρο και εγώ πραγματικά έχω νιώσει, που είναι, δεν είναι κάτι σύνηθες έτσι με τις εταιρείες, έχω νιώσει ότι υπάρχει μια οικογένεια δίπλα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι εταιρείες, πρώτα και κύρια, είναι μαγαζιά, έτσι. Να το πούμε, ναι, ίσως πολύ απλουστευμένα, αλλά σκοπός τους βέβαια ήταν και παραμένει το κέρδος, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Οπότε ένας δεύτερος δίσκος έτοιμος, ένα καινούργιο τραγούδι που τις τελευταίες εβδομάδες που κυκλοφορεί έχει τη δική του δυναμική και τη δική του φόρα και ακούγεται και έχει κάνει έτσι μια πρώτη καλή αίσθηση. Οπότε γεμάτη η χρονιά που τελειώνει για σένα, γεμάτη. Θανάση. Στα μπερδέματα δεν είπα ότι το έχουμε μοιραστεί. Με έχει στροφέψει η Πολυξένη Καράκογλου στο τραγούδι, στα φωνητικά. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε για φωνητικά και στο τέλος εκεί στο ρεφρέν είχε την ιδέα, την εξαιρετική ιδέα ο Θήμιος Παπαδόπουλος, με τον οποίο ενορχιστρώσαμε παρέα το τραγούδι. Είχε την ιδέα να γίνει αυτός ο διάλογος, να μείνει μόνη της Πολυξένη και μετά να της απαντήσω εγώ. Το οποίο όταν του ήρθε έτσι αυτή η λάμψη, έλαμψα κι εγώ. Το δοκιμάσαμε, το ακούσαμε και έτσι έγινε συμμετοχή η Πολυξένη στο τραγούδι. Από τις πολύ καλές γυναικείες φωνές, ναι, τις σύγχρονες, η Πολυξένη Καράκου. Η Πολυξένη να προσαρμόζεται πάρα πολύ σε αυτό που ακούει. Εγώ το λέω και σε συνεντεύξεις ότι την είχα στο μυαλό μας σαν μια δωρική τραγουδίστρια και ήρθε στο στούντιο λοιπόν και έκανε κάτι σπασίματα, κάτι γυρίσματα πανέμορφα στη φωνή, τα οποία με κέρδισαν πάρα πολύ. Και είπες και ένα ακόμη όνομα που είναι πολύ, είναι κεφαλαιώδες, Θήμιος Παπαδόπουλος, έτσι, στο ελληνικό τραγούδι. Και για τις συνεργασίες του με τον Θάνο Μικρούτσικο και για τη σχέση του στην πολύ στενή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Ένας πολύ σπουδαίος μουσικός. Είναι χαρά, έχει πολύ ουσία η συνεργασία μαζί του. Είναι πέρα από τα ξέρετε όλα τα μουσικά, τα επαγγελματικά που τα ξέρετε, αλλά είναι και ένας υπέργος άνθρωπος. Μιλάμε συχνά, ήταν πολύ γενναιόδωρος στο στούντιο. Έχει μια διέστηση για το τραγούδι περίεργη. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εμπειρία του όλο αυτό ή απλώς είναι και έμφυτο, φαντάζομαι και τα δύο. Και επίσης αγαπάει πάρα πολύ το τραγούδι και έχει έντονη μέσα του την ανθρωπιά και τη ζεστασιά πάρα πολύ, σε βαθμό που δεν το περίμενα. Και ελπίζω δηλαδή σιγά σιγά δημιουργείται μια φιλία μεταξύ μας και ελπίζω αυτό να εξελιχθεί σε κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό, να είναι μια βαθιά φιλία, να έχουμε συνεργασίες. Έχω πει ότι εκεί θα κάνω τους δίσκους μου από εδώ και πέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Οφείλουμε να ακούσουμε το τραγούδι, να μην το στερηθούν οι φίλοι και οι φίλες που είναι μαζί μας συντονισμένοι. Θανάση Καρκιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Εγώ, Αλέξη, πάρα πολύ. Εύχομαι μια χρονιά με υγεία και με
καλύτερες συνθήκες από αυτές. Αυτό, να φύγει λίγο αυτή η μουτζούρα που έχουμε, αυτή η σκοτεινιά να φύγει. Mm-hmm. Και να παραμείνουμε αισιόδοξοι, γιατί ό,τι και αν γίνεται περνάει. Περνάει, κάποιος θα περάσει κι αυτό. Πάντα το τραγούδι, γενικά η τέχνη, αλλά και το τραγούδι για το οποίο μιλάμε, έχει αυτή τη δυνατότητα και την ευλογία να σβήνει λίγο αυτή τη μουτζούρα που λες, ή να την κάνει λίγο πιο ανοιχτή. Ανοιχτή αυτό. Καλή χρονιά, καλές γιορτές. Καλές γιορτές, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο Θανάσης Καριώτης. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο του τραγούδι και έτσι να σας καληνυχτήσουμε, φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα το βράδυ, λίγο μετά τις 9, εδώ. Να έχετε ένα ήρεμο και υγιές και ασφαλές Σαββατοκύριακο. Ζαριά και μου βγαίνει ανηφοριά. Όλοι φίλοι μου ήρθαν για χατήρι μου. Στείνω δυο φωτιές και παίρνω μέσα από αυτές. Να έρθω να σε βρω, έχεις φύγει από καιρό. Κι όλο αλλάζει. Άρχισες τα ψέματα και φέρες μπερδέματα. Άσε τα καμώματα και έλα ξημερώματα. Πουλιά μπροστά που πετούν και για μένα δε ρωτούν πως φοβάμαι. Άρχισες τα ψέματα και φέρες μπερδέματα. Άσε τα καμώματα και έλα ξημερώματα. Άσε τα καμώματα και έλα ξημερώματα. Άρχισες τα ψέματα και φέρες μπερδέματα. Άσε τα καμώματα και έλα ξημερώματα. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.